Πρώτα θα σας συστήσω ποιοι παρίστανται εδώ στη συνέντευξη τύπου. Είναι η σύμβουλός μας για τα θέματα της τουριστικά και δημοσιότητας, η κυρία Βγερνοπούλου. Είναι ο νέος διευθυντής πολιτισμικών και αθλητικών, ο κύριος Καλαϊτζής. Προφανώς αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Δίσος. Από εδώ είναι η κυρία Κακάκη, πασίγνωστη, την ξέρετε όλοι, η οποία φιλοκερδός μας βοήθησε χθες με την οργάνωση επάνω στο αποδίκη Σαμπλιτζά και θα μας βοηθήσει για το φεστιβάλ της ΑΠΦΟΥΣ, για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα. Για αυτό σας καλέσαμε. Και εδώ η συνάδελφός σας, η κυρία Ζερβού, η οποία έχει την οργάνωση του φεστιβάλ και συνεργασία με την κυρία Βγερνοπούλου. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για το φεστιβάλ της ΑΠΦΟΥΣ. Αυτό είναι το φεστιβάλ της ΑΠΦΟΥΣ. Οι γνωστές αφήσεις σας έχουμε στείλει. Θα είναι Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο. Επιμέρους, τι θα έχει κάθε μέρα, θα σας μιλήσουν οι κυρίες, οι οποίες είναι πιο ειδικές από μένα και το έχουν οργανώσει. Εγώ ήθελα να πω παρεπιπτόντως ορισμένα λόγια, ότι θα έχετε διαπιστώσει και η περιφέρεια εδώ και κάποιο χρόνο έντονα προωθεί την εξωστρέφεια. Προσπαθούμε να γίνουμε εξωστρεφείς. Βαρεθήκαμε την εξωστρέφεια της Λέσβου. Να λέμε για το δάκο, να λέμε για την κτηνοτροφία, να λέμε για τα ψάρια. Πάμε έξω, πάμε επιθετικά. Επιθετικά πάμε. Όλα αυτά που κάνουμε είναι επιθετικό, επιθετικές ενέργειες. Τούτο φεστιβάλ της ΑΠΦΟΥΣ, είμαστε πολύ χαρούμενοι που το κάνουμε. Η Λέσβος έχει το όνομα, το brand name της Λέσβου, πασίγνωστο σε όλο τον κόσμο, περισσότερο και από ότι είναι το ούζο πλωμαρίο. Λέσβος, όπου να πείτε, ξέρουν τι σημαίνει. Έτσι να μάθουν και το νησί για να το επισκέπτονται. Και αφού κάνουμε το φεστιβάλ για το οποίο θα σας μιλήσουν οι κοπέλες, θα πάμε και στο Euro Pride, το οποίο είναι για την κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ στη Θεσσαλονίκη. Θα στήσουμε περίπτερο και θα δείξουμε τι κάναμε φέτος εκεί πέρα. Υπήρχε και το Athens Pride πριν από δύο μέρες, αλλά δεν είχαμε κάνει το δικό μας το φεστιβάλ. Θέλουμε να πάμε να δείξουμε τι κάναμε. Θα τραβήξουμε βίντεο, θα πάμε να κάνουμε ένα περίπτερο. Θέλουμε να μπούμε επιθετικά. Το ίδιο θα κάνουμε το προαναγγέλο και για τον Άγιο Βαλεντίνο. Η Λέσβος έχει τον Άγιο Βαλεντίνο, έχει την τύχη να έχει ορισμένα εκ των οστών του Αγίου Βαλεντίνου, γιατί δεν με το εκμεταλλευτούμε. Περάστε ένα weekend ερωτευμένα ζευγάρια ή μη ερωτευμένα, τέως ερωτευμένα, στην πατρίδα που είναι ορισμένα από τα οστά του Αγίου Βαλεντίνου. Η κοινωνία έτσι βαδίζει τώρα. Θέλουμε και εμείς να πάμε αυτό το ρυθμό. Τώρα, προημερών κάναμε μια εκδήλωση εξωστρέφειας στο Λονδίνο. Το ξέρετε, όπου πήγαμε και διαφημίσαμε τα νησιά. Σήμερα μου είπαν ότι κάποιο πρακτορείο αγγλικό, Sun Ville, ήλιος πόλης, Sun Ville, το οποίο παρίστατο στην εκδήλωση, ενθουσιάστηκε από τα νησιά και έκλεισε σήμερα συμβόλαιο με το Μόλιβο και την Πέτρα. Τέτοια θέλουμε. Η επιθετικότητα οδηγεί σε καλά αποτέλεσμα. Η επιθετικότητα, η ειρηνική επιθετικότητα, όχι πολεμική. Και έτσι θα έχουμε. Πριν πάνε οι κυρίες να μιλήσουν για το φεστιβάλ, θα σας πω ότι χθες, προχθές το Σάββατο, έληξε η προθεσμία καταθέσεως των οριστικών προσφορών για το Σάλτσα. Δύο εταιρείες, αυτές που είχαν το εκδηλώσει ενδιαφέρον, κατέθεσαν οριστικές προτάσεις. Θα τις κρίνουμε, το Σάλτσα, και θα προχωρήσουμε. Όσο Μουτζούρι είναι η περιφερειακή αρχή Μουτζούρι είναι εδώ, θα προχωρήσει το Σάλτσα. Προχθές δώσαμε τη μελέτη, παραδώσαμε στις κοινότητες τις ενδιαφερόμενες, Άργενου, Εφταλού, Σκαμιά, Μόλιβος, Λεπέτυμνος, δώσαμε τη μελέτη του δρόμου που ξεκινάει από τη σκάλα Σκαμιάς και πάει στην Εφταλού. Δεν ανήκει σε εμάς, ανήκει στο Δήμο, αλλά θέλουμε να πιέσουμε να γίνει ο δρόμος. Αυτός ο δρόμος ήταν αναπτυξιακό εργαλείο για τη Λέσβο. Θυμηθείτε με, εγώ δεν θα είμαι εδώ στην περιφέρεια, αργότερα θα δείτε ότι ο δρόμος αυτός πώς θα προσελκύσει ενδιαφερόμενους. Να χτίσω σπίτια, να κάνω, να δείξω. Το πιστεύω ακράδαντα. Γι' αυτό και κάναμε τη δαπάνη, κάναμε τη μελέτη, να τη δώσουμε εκεί πέρα να υλοποιηθεί. Τελευταίο θέμα, σήμερα θα φεύγω να πάω στο Άρωμαχείο, στην Αθήνα το Άρωμαχείο, και δεν το λέω για να διαφημίσω το τυχείο ή τα προϊόντα της Χείου. Είναι μια έκθεση που γίνεται στο Σύνταγμα, στο μετρό, κάτω στο μετρό του Συντάγματος, που διέρχονται κάθε μέρα εκατοντάδες χιλιάδες κόσμος και βλέπουν τα προϊόντα της Χείου. Συγχαρητήρια, μπράβο τους, τρίτη χρονιά. Το λέω για να γίνει έναρσμα
για το επιμελητήριο Μυτιλίνης, για το επιμελητήριο Σάμου να κάνουν τα ίδια. Περνάνε πολλοί, πολλοί κόσμος περνάει. Χρηματοδοτούμε 30.000 το αρωμαχείο και θα κάνουμε και το ίδιο αν χρειαστεί και για την Λέζο και για τη Σάμου. Θέλουμε να γίνει στίμουλος και για αυτούς. Και τέλος, άλλο πάλι υπενιγμό θα κάνω, αύριο θα είμαι στην Καλαμάτα. Για ποιο λόγο? Με κάλεσε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου για να τους μιλήσω για τεχνητές παραλίες. Είναι αστείο να με καλούν να μιλάω στην Καλαμάτα για τεχνητές παραλίες και να με εκμεταλλεύεστε εδώ. Χρειαζόμαστε παραλίες εδώ. Η Μυτιλίνη δεν συγκρατεί κόσμο. Εκτός από τους Τούρκους, τους φίλους μας, οι οποίοι έρχονται για την αγορά της Μυτιλίνης. Αλλά πρέπει να συγκρατεί κόσμο η Μυτιλίνη. Η Μυτιλίνη δεν έχει ορισμένα ελκυστικά σημεία για να συγκρατηθεί ο κόσμος. Παραλίες είναι ένα από αυτά τα ελκυστικά σημεία. Πρέπει να κάνουν παραλίες. Ευχαριστώ, με ακούσετε. Αν θέλει ο Μιχάλης να πει 5 λόγια και μετά οι κυρίες να μιλήσουν. Κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Πευρισκόμενοι, είναι πραγματικά μεγάλη χαρά για εμάς να ξεκινάμε τιμώντας αυτό το, τον περικλεή γόνο του νησιού μας, της Αφό, στην αιωλική διάλεκτο Ψάπφα, την οποία οφείλουμε να την τιμήσουμε όπως πρέπει. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο και κατόπιν ενεργειών του Περιφερειάρχη μας και της πολύ όριμης και σόφρων σκέψης, ξεκινήσαμε αυτό το φεστιβάλ για να αναδείξουμε πραγματικά αυτό το μεγάλο μοναδικό πνεύμα, το οποίο έχουμε την τιμή και τη χαρά να είναι γόνος του νησιού μας. Ξεκινάμε με εκδηλώσεις οι οποίες αναδεικνύουν τις αρετές, έτσι, γιατί δεν είναι τυχαίο το ότι ο Πλάτων τη Σαπφό την ονομάζει Δέκατη Μούσα και είναι πραγματικότητα αυτή. Διότι μέσα από την συγγραφή, μέσα από τη μουσική την οποία ανέδειξε στην εποχή της, η οποία ήταν πρωτοποριακή για τότε, μπόρεσε να καλλιεργήσει το πνεύμα, το μοναδικό πνεύμα της επικοινωνίας των ανθρώπων μέσα από την ψυχή. Μέσα από τις ιδέες και τα συναισθήματα τα οποία προήγαγε. Γι' αυτό και εμείς λοιπόν είμαστε εδώ ως ελάχιστοι ταπεινοί υποστηρικτές αυτού του πνεύματος να αναδείξουμε την αξία της Αφούς όπως εις πρέπει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Περιφερειάρχη, εγώ προσωπικά, για την τιμή που μου έκανε να υπηρετήσω αυτό το θεσμό της Αντιπεριφέρειας Πολιτισμού και να δείξουμε λοιπόν τέτοιου είδους γεγονότα. Σας ευχαριστούμε θερμά. Και πριν δώσω τις κυρίες το λόγο, σας δείχνω δημοσιεύματα του αθηναϊκού τύπου. Το ένα είναι το πρώτο θέμα, το άλλο είναι ο Sky, το άλλο είναι Real News, που διαφημίζει, προδιαφημίζει την, το Σαπφό, το φεστιβάλ που θα κάνουμε. Εδώ είναι τα δημοσιεύματα. Λοιπόν, κυρία οργανώτρια του φεστιβάλ, θέλετε εσείς να προηγηθείτε? Κυρία Βγερνοπούλου, θέλω... Να πω εγώ δύο λόγια θα ήθελα πριν. Υπάρχουν και πολλά ακόμα δημοσιεύματα, για να είμαι ειλικρινής, επειδή χτες το βράδυ τα κοίταξα και είναι από τις φορές που είμαι πολύ σίγουρη και περήφανη, γιατί ήταν πάρα πολύ φίλοι μου, τι συμβαίνει στο νησί μας. Εγώ ήθελα να πω δύο λόγια. Η Βασίλη Ζερβού θα δει το πρόγραμμα. Θέλω να πω δύο λόγια γιατί αισθάνομαι τρομερά περήφανη σαν Μυτιλινιά. Τρομερά όμως, αλήθεια, ειλικρινά σας το λέω. Το είπα και χτες, αλλά χτες δεν ήταν μια καλή. Ήταν μια δύσκολη βραδιά. Το είπα και χτες. Έχω πραγματικά κουραστεί. Νομίζω, φαντάζομαι μάλλον κι εσείς, να λέμε ότι στη Μυτιλίνη δεν θέλουμε εξωστρέφεια, δεν θέλουμε ανθρώπους να έρχονται, δεν θέλουμε να μας επισκέπτονται, διότι είμαστε μαζεμένοι εξωστρεφείς και δεν θέλουμε κινήσεις. Δεν είναι έτσι. Νομίζω το ξέρετε καλύτερα από μένα. Απλώς θέλουμε οι κινήσεις αυτές οι οποίες γίνονται να είναι κινήσεις οι οποίες σέβονται την ιστορία μας και τον πολιτισμό μας, την αξιοπρέπειά μας, το επίπεδό μας και αυτό το οποίο έχουμε χτίσει από πλευράς αισθητικής. Είναι γεγονός ότι περάσαμε τόσο δύσκολα τα τελευταία χρόνια. Εγώ έχω γεννηθεί εδώ, έχω μεγαλώσει τα πρώτα χρόνια εδώ και συνεχίζω να θεωρώ ότι με τη Μυτιλίνη σπίτι μου. Στην Ευστρατείου Βοστάνου το σπίτι μου. Χαίρομαι τόσο πολύ που ξαφνικά, όχι ξαφνικά, τα τελευταία χρόνια ξαναμπαίνουμε στη συζήτηση, ξαναμπαίνουμε στο επίκεντρο. Και πραγματικά αυτά τα οποία εμείς αγαπάμε, αυτά τα οποία εμείς βλέπουμε, αυτά τα οποία εμείς απολαμβάνουμε, θα έχουν τη δυνατότητα να τα δουν όλοι. Δεν θα ήθελα, αλήθεια σας λέω, και πραγματικά χαιρετίζω την πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη και το όνειρό του να
βοηθήσει με τις τεχνητές παραλίες. Δεν θέλω να ξανακούσω ανθρώπους να λένε δεν ερχόμαστε γιατί δεν έχουμε που να κάνουμε μπάνιο και πρέπει να οδηγήσουμε αρκετή ώρα. Δεν θέλω να το ξανακούσω. Διότι θεωρώ ότι αλήθεια. Η Μυτιλήνη μπορεί και να είναι ένα από τα 2-3 ωραιότερα μέρη της Ελλάδας. Ως μέχρι πρώτην ως αντιδήμαρχος κοινωνικής αλληλεγγύης και κοινωνίας των πολιτών στο Δήμο της Αθήνας με τον Κώστα Παγκογιάννη, θέλω να πω, είχα στο χαρτοφυλάκιό μου την συμπερίληψη και την κοινωνία των πολιτών. Αυτό το οποίο διοργανώνει η περιφέρεια αυτό το τριήμερο, εμείς στην Αθήνα δεν καταφέραμε να το κάνουμε. Και πραγματικά σας λέω, ζηλεύω. Είναι ένα φεστιβάλ με έμφαση στην αποδοχή, με έμφαση στο αγκάλιασμα και σε αυτά τα ιδανικά και τις αρχές που έχουμε εμείς στο νησί μας. Και είναι καιρός να τα δείξουμε προς τα έξω. Και πολύ το ζηλεύω που το κάνετε και πολύ περήφανη είμαι. Και πες, Βασίλια, τι θα έχει εκεί. Εγώ σας έχω ρεπορτάζ, γιατί με το που κατέβηκα από το αεροπλάνο και συναντήθηκα με τον άνθρωπο που μου έδωσε το αυτοκίνητο για να έρθω, έκανα λοιπόν ένα ρεπορτάζ, του λέω πώς πάει το νησί από τουρισμό και μου λέει είμαστε γεμάτοι. Και μου κάνει τεράστια εντύπωση, γιατί πέρσι που είχα ξαναέρθει στη Μυτιλήνη, μιλώντας με παράγοντες του νησιού, μας λέγανε εντάξει, δεν τα καταφέρνουμε και πολύ καλά με τον τουρισμό, προσπαθούμε. Είδα δηλαδή μέσα σε ένα χρόνο ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει πάρα πολύ στο νησί και θέλω να πω στον κύριο Μουτζούρη συγχαρητήρια για αυτή την προσπάθεια, γιατί το συζητάγαμε πέρσι για την εξωστρέφεια του νησιού και είδα ότι μέσα σε ένα χρόνο έχουν γίνει πολύ σημαντικά πράγματα. Θα ήθελα να διακόψω, είχες έρθει πριν τη σεζόν πέρσι. Πριν τη σεζόν, ναι. Η σεζόν ήταν αρκετά καλή, αλλά μεσολάβησε και η βίζα, η χορήγηση της βίζας, που ήταν ένα αίτημα της περιφέρειας του Πρωθυπουργού. Καλά κάνετε και με διορθώνετε, δεν τα ξέρω εγώ τα εσωτερικά σας. Λοιπόν, για μένα που είμαι τώρα σε αυτή τη διοργάνωση του φεστιβάλ, έχω να πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που συμμετέχω σε αυτό. Είναι ένα πολύ φιλόδοξο φεστιβάλ. Είναι ένα φεστιβάλ το οποίο χρειάζεται να έχει όραμα. Και ο Περιφερειάρχης όντως έχει όραμα για αυτό το φεστιβάλ. Είναι η αρχή για να γίνουν πάρα πολλά πράγματα στο συγκεκριμένο φεστιβάλ. Θέλω να σας πω ότι πάρα πολλά πανεπιστήμια αυτή τη στιγμή ασχολούνται με τη Σαμφό. Δεν ξέρω καν στην Ελλάδα αν ελληνικά πανεπιστήμια ασχολούνται με τόσο ενδιαφέρον για την ποιήτριά μας, τη Σαμφό. Και γι' αυτό ξεκινήσαμε να έχουμε ομιλητές σε αυτό το φεστιβάλ από το εξωτερικό, οι οποίοι δύο καθηγήτριες από το Πανεπιστήμιο της Γαλλίας, οι οποίες θα συμμετέχουν σε αυτό το φεστιβάλ, είναι η κυρία Σάντρα Μπόχρινγκερ και η κυρία Λόρι Λόφερ, είναι καθηγήτριες στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού και ασχολούνται πάρα πολλά χρόνια με την Σαμφό. Επίσης θα είναι μαζί μας η Τασούλα Καραγεωργίου, η οποία έχει αφιερώσει όλη της τη ζωή στην μετάφραση των ποιημάτων της Σαμφούς, ένα έργο πολύ σημαντικό το οποίο αφήνει παρακαταθήκη σε εσάς εδώ στο νησί αλλά και σε εμάς σε όλη την Ελλάδα. Και επίσης θα είναι ο κύριος Βερναρδάκης, ο οποίος είναι εδώ συντοπίτη σας. Και ο πατέρας του ήταν αυτός ο οποίος έφτιαξε το πρώτο βιβλίο. Ναι. Πιο παλιά από πιο, νομίζω ο πατέρας του μου είπε. Ναι, ο ίδιος μου το είπε όταν μίλησα μαζί του. Ότι έφτιαξε την πρώτη μετάφραση των ποιημάτων της Σαμφούς. Οπότε αυτή θα είναι τη μία μέρα οι ομιλητές. Τη δεύτερη μέρα θα σας πω ποιοι θα είναι πάλι οι ομιλητές. Έχουμε τη χαρά να είναι μαζί μας η επικεφαλής της Μονάδας Σεξουαλικού Προσανατολισμού και Ταυτότητας Φύλου του Συμβουλίου της Ευρώπης, η κυρία Ευγενία Γιακουμοπούλου. Ευχόμαστε ανθώς παρτοδίο. Ανθώς παρτοδίο, βεβαίως, διότι πριν από λίγες ημέρες παντρεύτηκε εδώ στην Ερεσό. Επίσης θα είναι η πρόεδρος του Σωματείου Ουράνιο Τόξο εκπαιδευτικός, η κυρία Στέλλα Μπελιά, και επίσης η καθηγήτρια ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Βορείου Αιγαίου, η κυρία Βενετία Κάντσα. Αυτό σε ό,τι αφορά τις ομιλίες. Τώρα το καλλιτεχνικό πρόγραμμα
έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, διότι φτιάχτηκαν δρόμενα αποκλειστικά για αυτό το φεστιβάλ. Δηλαδή δεν ήταν κάτι ότι υπήρχε ένα έργο και το έφεραν εδώ. Κάθισαν οι καλλιτέχνες και έφτιαξαν ένα πρόγραμμα ειδικά για το φεστιβάλ. Έτσι λοιπόν την πρώτη μέρα, αύριο δηλαδή, η κυρία Γιαννάτου... Μεθαύριο, συγγνώμη, έχω μπερδευτεί λίγο με τις μέρες. Μεθαύριο, Πέμπτη, η κυρία Μαρκέλα Γιαννάτου, η ηθοποιός, θα κάνει ένα αναλόγιο ποιημάτων, συνοδευόμενη από τη συντοπίτησά σας, επίσης μουσικό, η οποία θα παίξει σαντούρι, το όργανο του τόπου, η κυρία Σταυρούλα Σπανού. Τη δεύτερη ημέρα, δύο εξαιρετικές ηθοποιοί, η Λουκία Μιχαλοπούλου και η Στεφανία Γουλιώτη, θα κάνουν ένα δρόμενο που το έφτιαξαν αποκλειστικά, όπως σας είπα, για το φεστιβάλ και το ονόμασαν Σιλουέτες. Είναι εμπνευσμένο από μυθικές προσωπικότητες, όπως είναι η Αντιγόνη, η Φέδρα, η Κλητεμίστρα και μια πραγματική προσωπικότητα που είναι η Σαφό. Κάτι κοινό της δένει μεταξύ τους αυτές τις γυναίκες. Θα το μάθετε όταν θα έρθετε να παρακολουθήσετε το συγκεκριμένο δρόμενο. Και το Σάββατο, εκεί στη Δύση του Ήλιου, στο κάστρο, στο σημείο Σαπλιτζά, σωστά το λέω, Σαπλιτζά, η διεθνώς βραβευμένη Γερμανίδα καλλιτέχνης, performer, πολυδιάστατη, πολυσχηδής, η κυρία Τζούλια Κραν, θα κάνει ένα δρόμενο το οποίο επίσης εμπνεύστηκε από την ποιήτρια Σαμφό, από την θάλασσα του Βορείου Αιγαίου και το ονομάζει Hesperus, the Lost Child, με μουσική υπόκρουση από το συνθέτη Ζόβα. Αμέσως μετά, στον ίδιο χώρο, ο Λάκης Λαζόπουλος και οι συνεργάτες του, ο Δημήτρης Χριστοφορίδης και ο Ζήσης Ρούμπος, θα κάνουν ένα stand-up comedy, μιλώντας για τη μαμά, τον μπαμπά και την οικογένεια. Ο τίτλος είναι «Η μαμά του χθες, του σήμερα και ένας μπαμπάς, ένας πατέρας». Λοιπόν, εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που δούλεψαν για αυτό το φεστιβάλ. Η συνεργασία ήταν πάνω από άψογη, θα έλεγα. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Αγγελική Πολιτάκη, την Βασιλική Ροδοπούλου, τη Χριστίνα Κυριλή, την Αργυρό Κυριαζή, όλα αυτά τα κορίτσια τα οποία με βοήθησαν για να γίνει καλύτερη η δουλειά μου. Ιδιαίτερα να ευχαριστήσω την κυρία Μουτζούρη για την δράση της, την έμπνευσή της και βέβαια για την καταλυτική συνεισφορά της σε αυτό το φεστιβάλ. Και φυσικά θέλω να ευχαριστήσω τη δημοσιογράφο Γογά Βιερινοπούλου που τα τελευταία χρόνια ασχολούμενη με την περιφέρεια στο επικοινωνιακό κομμάτι νομίζω ότι έχει φέρει έναν άλλο αέρα τον οποίο έχετε διακρίνει. Ευχαριστώ πολύ. Θα προσέδετε αυτά που είπε η κυρία ότι το φεστιβάλ θα λάβει χώρα σε τρία διαφορετικά σημεία. Την πρώτη μέρα, την Πέμπτη, θα είναι στη γενέτειρα της Σαφού στην Ερεσό και την Παρασκευή το πρωί. Την Παρασκευή το βράδυ θα είναι στο Ιερό των Μέσων, όπου η Σαφό ελατρεύθηκε και ελατρεύεται σαν δεκάτη μούσα. Η τρίτη μέρα θα είναι στο Σαπλιτζά, στο κάστρο. Έτσι το έχουμε εγκατασπείρει περίπου σε όλη τη Λέσβο, για να αποκεντρώσουμε τις δραστηριότητες. Κυρία, θέλετε να πείτε κάτι? Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και ευχαριστημένη που συνεργάζομαι με αυτόν τον άξιο άνθρωπο που οτιδήποτε σκεφτεί, εμπνευστεί, το συζητάμε και υλοποιείται. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί στην πολιτική λέγονται πάρα πολλά, γίνονται λίγα. Εδώ είναι το αντίθετο. Περισσότερα γίνονται παρά τόσα από αυτά που λέμε. Και είναι πολύ σημαντικό το ότι με βλέπουν συνάδελφοι δημοσιογράφοι και μου λένε τι γίνεται τελικά σε αυτό το Βόρειο Αιγαίο. Είναι το Βόρειο Αιγαίο παντού. Και είναι παντού. Ξεκινήσαμε με τυχείο, με το φεστιβάλ Δειλά-Δειλά, που φέτος θα είναι η τρίτη χρονιά και όλο αυτό που θα γίνει, δεν φαντάζεστε τι θα γίνει. Είναι ο κόσμος που θέλει να έρθει, νομίζω θα κατακλείσει το νησί. Θα χρειαστούμε και άλλο ξενοδοχείο περιφερειάρχα. Και Μυτιλήνη. Και φτάνουμε στη Μυτιλήνη, που είναι και αγαπημένη μου, γιατί είναι ένα πανέμορφο νησί, χωρίς παραλίες, οφείλω να το πω,
Θέλουμε πάρα πολύ να ερχόμαστε εδώ να κάνουμε διακοπές και δεν ξέρουμε πού να κολυμπήσουμε. Και είναι τόσο ωραία η γραμμή σας. Οπότε πρέπει κάτι να γίνει, έχετε απόλυτο δίκιο. Και πρέπει να συμβάλλετε όλοι οι ντόπιοι, γιατί νομίζω ότι λατρεύετε αυτό το νησί, γι' αυτό και δεν φεύγετε. Είναι από τα λίγα νησιά που έχει τόσο πληθυσμό. Και δεν έχει λόγο να φύγει από αυτό το νησί, γιατί έχει τα πάντα. Και φυσικά έχει πάρα πολύ ζωή το χειμώνα, που όλα τα νησιά ερημώνουν. Εδώ υπάρχει ζωή. Είναι μεγαλεπίβολο αυτό το σχέδιο του πρώτου International Festival, γιατί είναι διεθνής αυτό το φεστιβάλ και δεν είναι τυχαία. Γι' αυτό και έρχονται και άνθρωποι από το εξωτερικό, από το Στρασβούργο, από το State University, από το Πανεπιστήμιο της Φραγκφούρτης. Και επίσης, πολύ σημαντικοί καλλιτέχνες που το στολίζουν. Η Μαρκέλα Γιαννάτου άφησε τη Μάγισσα και τη Μάνη, και έρχεται εδώ με μεγάλη χαρά. Ο Λάκης Λαζόπουλος, στην αγαπημένη του Πάρο, που φέρχεται κατευθείαν από την Πάρο, από τις διακοπές του, για να είναι και αυτός μέλος του φεστιβάλ. Και επίσης και η Στεφανία Γουλιώτη και η Λουκία Μιχαλοπούλου, που βγαίνουν σε περιοδεία με πολύ σημαντικά έργα και έχουν πρόβες μέχρι τελευταία στιγμή. Και όμως για μια μέρα έρχονται εδώ για να παρουσιάσουν αυτό που, που θα παρουσιάσουν. Και γι' αυτό θα ήθελα να το στηρίξετε όλοι. Όλοι εμείς οι συνάδελφοι, να προσελκύσουμε τον κόσμο για να καταλάβει πόσο σημαντικό είναι, γιατί ο σκοπός δεν είναι μόνο εδώ να μείνει εδώ, αλλά να έρθουν από το εξωτερικό και να ξέρουν ότι κάθε χρόνο, τέτοια εποχή, θα υπάρχει ένα φεστιβάλ στη Μυτιλίνη και είναι ωραία να έρθουμε να κάνουμε τις διακοπές μας στο νησί, να γνωρίσουμε τις ομορφιές του νησιού και να απολαύσουμε και κάτι που θα εφράνει την ψυχή μας. Εδώ υποχρέωση να ευχαριστήσω και από αυτή τη θέση τη Δήμητρα Φιλιππόπουλου Μουτζούρη για την καθοριστική συμβολή της. Την αφιλοκερδή, όπως η κυρία Καγκάκη. Όχι, μη συγκρίσω αυτό που κάνει. Παιδιά, έχετε κάποια ερώτηση? Ήθελα να ρωτήσω και έτσι, δεδομένου ότι αυτή η εκδήλωση αποτελεί μια εκδήλωση που πρέπει να γίνει θεσμός για την περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου και για τη Λέσβο. Και δεδομένου ότι έχουν εκδηλωθεί μέχρι τώρα περίπου 47.200 ευρώ προκειμένου να υλοποιηθεί, έχουμε προγραμματίσει κάποιες βάσεις δεδομένων προκειμένου να έχουμε μετρήσιμα αποτελέσματα για το επιθυμητό αποτέλεσμα που είναι η αύξηση του τουρισμού ως προς τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα? Κοιτάξτε, μια παράμετρος είναι η αύξηση του τουρισμού. Η άλλη παράμετρος είναι το να εμπεδωθεί στην ελληνική κοινή γνώμη και τη διεθνή ότι εκεί συμβαίνουν πράγματα. Συμβαίνουν πράγματα στη Λέσβο. Και θα συμβαίνουν και στο μέλλον. Άρα, αυτό που λέτε τώρα για τον τουρισμό θα το δούμε του χρόνου, όπως θα δούμε του χρόνου και ακόμη και με τους επισκέπτες τους Τούρκους που περιμένουμε 12.000 τώρα το Σαββατοκύριακο. Θα μπορούμε να τα μετρήσουμε αργότερα. Πρέπει να το κάνουμε, γιατί κάθε δράση με 47.000 που είπατε ή με 30.000 πρέπει να έχει ένα αποτέλεσμα. Καλά το λέτε και θα το τονίσουμε αυτό, το φροντίσουμε. Ένα σχόλιο θα ήθελα να κάνω εγώ προς την διοργάνωση που. Συγχαρητήρια κιόλας. Είναι πάρα πολύ σημαντική η παρουσία της Βρετίας Καντζά στο φεστιβάλ αυτό, γιατί είναι η καθηγήτρια του Τμήματος Συνολικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και πρόεδρος του τμήματος. Το τμήμα αυτό είναι το πρώτο στην Ελλάδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου που ασχολείται με το φύλλο. Και επίσης η ίδια η καθηγήτρια, η κυρία Καντζά, είναι η μόνη και πρώτη που έκανε την πρώτη ακαδημαϊκή έρευνα στη Σκάλα Ερυθρού για την έλευση των λεσβιών από όλο τον κόσμο και τις σχέσεις που είχαν με την τοπική κοινωνία. Έδωσε έτσι με την ακαδημαϊκή της ματιά και στην εθνογραφία της εποχής παγκοσμίως ορατότητα στις λεσβίες που μέχρι πρότινος δεν θεωρούνταν γκέι κομμάτι, γιατί οι άντρες γκέι είχαν περισσότερη ορατότητα. Οπότε είναι πολύ σημαντικό που ένας τέτοιος άνθρωπος συμβάλλει, γιατί ξέρει το αντικείμενο και έχει πολλά να δώσει. Και επίσης χαίρομαι που σαν δημοσιογράφος έχει εισακουστεί και η γνώμη των τοπικών μέσων ενημέρωσης σε σχέση με αυτό το κομμάτι του τουρισμού που για λόγους ταμπού μέχρι πρότινος δεν ακούγονταν. Και είναι θέμα ορατότητας, είναι θέμα αποδοχής, όπως είπατε, κυρία Γκαγκάκη, γιατί χιλιάδες γυναίκες από τον Απρίλιο μέχρι τον Σεπτέμβριο στην Ερεσό έρχονται και είναι κρίμα να κρύβουμε τα μάτια μας όταν η Μύκονος έχει κάνει αυτό το brand name αντίστοιχα. Και από την άλλη χαίρομαι πάλι προς αποδοχή των δημοσιεύσεων που έχουμε κάνει σαν τοπικά μέσα ενημέρωσης, η περιφέρεια
χρηματοδότησε και ένα ντοκιμαντέρ της Δέλη Χατζηδημητρίου, το οποίο αυτή τη στιγμή, και τα λέω αυτά αν θέλετε να συμπεριλάβετε στο δημόσιο λόγο σας, έχει πάρει 6 διεθνή βραβεία και πάει στο Σαν Φρανσίσκο. Συνεπώς το να μιλάμε γι' αυτό όπως είναι και να μην κάνουμε ότι κλείνουμε τα μάτια μας είναι πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω ότι και τα τοπικά μέσα ενημέρωση θα πρέπει να ενισχυθούν με αυτόν τον λόγο και να δίνονται κίνητρα και σε αυτά να προβάλλουν ακόμα περισσότερο το έργο αυτό. Αυτό ήθελα να προσθέσω. Ευχαριστώ πολύ. Φεστιβάλ που διεξάγεται το Σεπτέμβριο και ξέρουμε ότι συγκεντρώνεται από την ελευθερική κοινότητα, συγκεντρώνεται 70.000 τη συγκεκριμένη περίοδο του χρόνου, δηλαδή από τα αρχές Σεπτεμβρίου μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου και γνωρίζετε τυχεία. Πώς θα... Κοιτάξτε, ναι. Καταρχήν, το ξέρουμε το φεστιβάλ, έχουμε μιλήσει και με το φορέα τουρισμού της ΕΡΕΣΟΥ, τον κύριο Μαντζόρο, συνεργαζόμαστε στενά. Και φροντίσαμε να κάνουμε το δικό μας το φεστιβάλ που είναι πιο, είναι αν θέλετε, πιο intellectual, να το κάνουμε σε περίοδο που δεν ενοχλεί το άλλο φεστιβάλ. Το κάνουμε αρχή της τουριστικής περίοδου, το άλλο είναι στο κλείσιμο της τουριστικής περίοδου, να μπορούμε να επιμηκύνουμε το χρόνο προσελεύσεως και στο νησί μας. Κατά συνέπεια θα συνεργαστούμε γιατί πρέπει να συνεργαστούμε. Είμαστε ανοιχτοί σε όλα. Ναι.